Βρισκόμαστε στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στον κόμβο Καστελίου, λίγο πριν τη Χερσόνησο. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω την τωρινή κατάσταση του έργου οδικής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου από τον ΒΟΑΚ έως την θέση Ξηροκαμάρες, όπου θα γίνει η διάνοιξη των δύο νέων τούνελ με την οποία θα ολοκληρωθεί η οδική σύνδεση ΒΟΑΚ και νέου αεροδρομίου. Από τις αρχές Μαρτίου, η έξοδος προς Καστέλη και Χερσόνησο παραμένει κλειστή λόγω εκτελούμενων έργων. Στο σημείο αυτό, κατασκευάζεται νέος κυκλικός κόμβος, ο οποίος θα αποτελέσει την αφετηρία της σύνδεσης με το υποκατασκευή αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλη. Το έργο εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, με βάση την εικόνα του εργοταξίου, εκτιμάται ότι ο κόμβος ενδέχεται να αποδοθεί σύντομα σε κυκλοφορία. Αυτό το βίντεο γυρίστηκε στις 9 Μαρτίου 2025. Μείνετε έως το τέλος για τα τελευταία νέα σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης του κόμβου. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να γράψετε τα σχόλια σας. Η διαδρομή ξεκινά από τον νέο κυκλικό κόμβο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ακολουθεί νοτιοανατολική κατεύθυνση με στόχο τη σύνδεση με το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο εκκίνησης, συναντάμε έναν δεύτερο κυκλικό κόμβο. Ο κόμβος αυτός λειτουργεί ως σύνδεση της νέας αρτηρίας με τους τοπικούς δρόμους που εξυπηρετούν οικισμούς ή αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας. Σε αρκετά σημεία έχουν ήδη ολοκληρωθεί τεχνικά έργα, όπως τείχη αντιστήριξης, τάφρη αποστράγγισης και διαμορφώσεις του εδάφους. Λίγο πιο κάτω, η διαδρομή του κυρίως δρόμου συναντά κάθετα μία γέφυρα. Πρόκειται για σημείο όπου ο παράδρομος περνά πάνω από τον κύριο δρόμο, με κατεύθυνση προς τις ποταμιές. Η χάραξη συνεχίζεται διασχίζοντας λόφους και αγροτικές εκτάσεις. Τα πλάνα αποτυπώνουν με σαφήνεια το ανάγλυφο της περιοχής και την προσαρμογή της νέας χάραξης στο φυσικό περιβάλλον. Λίγο πριν το τέλος της διαδρομής, στην περιοχή Ξηροκαμάρες, έχει ήδη κατασκευαστεί μια νέα γέφυρα, δίπλα από την υφιστάμενη πέτρινη. Το τελευταίο ορατό σημείο αυτής της διαδρομής είναι η περιοχή όπου προβλέπεται να ξεκινήσει η κατασκευή της σύραγγας. Μια σύραγγας που θα συνδέσει τον δρόμο με το υποκατασκευή νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η διπλή σύραγγα θα έχει μήκος περίπου 2.820 μέτρα. Η κάθε σύραγγα θα εξυπηρετεί μία κατεύθυνση κυκλοφορίας, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της ροής των οχημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διάνοιξη των δύο σύραγγων αναμένεται να ξεκινήσει παράλληλα, με συνεχές πρόγραμμα εργασιών. Η εξκαφή θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ελεγχόμενων εκρήξεων. Θα εφαρμοστεί η λεγόμενη νέα αυστριακή μέθοδος σύραγγοποιίας, γνωστή ως NATM. Πρόκειται για τεχνική κατά την οποία το μέτωπο της σύραγγας ανοίγει προοδευτικά με εκρηκτικά και σταθεροποιείται βήμα-βήμα με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και αγκυρώσεις. Ο στόχος είναι η ταχεία ολοκλήρωση της διάνοιξης με ταυτόχρονη διασφάλιση της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Η λύση της σύραγγας επιλέχθηκε μετά από επικαιροποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς περιορίζει την παρέμβαση στο τοπίο και αποτρέπει τη διέλευση του δρόμου από την χαράδρα της Άγνου. Η μελέτη εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, επιτρέποντας την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών σε αυτό το κρίσιμο τμήμα του έργου. Η εξέλιξη του έργου είναι εμφανής σε κάθε τμήμα της διαδρομής, με το μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών υποδομών να έχει ήδη ολοκληρωθεί.
οι εργασίες εντοπίζονται πλέον κυρίως στα σημεία σύνδεσης και διαμόρφωσης της τελικής τρώσης του οδοστρώματος. Τα πλάνα επιτρέπουν τη συνολική θεώρηση του έργου και τις θέσεις του στο τοπίο. Γίνεται ορατή η πρόοδος των εργασιών κατά μήκος όλης της διαδρομής, τόσο στα τεχνικά έργα, όσο και στα σημεία που απομένουν να ολοκληρωθούν. Η συνολική εικόνα αποκαλύπτει τη γεωμετρία, τη δομή και τη δυναμική του έργου μέσα στον ευρύτερο οδικό σχεδιασμό της περιοχής. Μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη παράδοση του έργου, η κυκλοφορία συνεχίζεται μέσω παράδρομων, οι οποίοι σε αρκετά σημεία απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω περιορισμένου πλάτους και κλειστών στροφών. Σήμερα, 5 Απριλίου 2025, ο κυκλικός κόμβος εξόδου από τον ΒΟΑΚ προς Καστέλη και Χερσόνησο βρίσκεται ουσιαστικά ολοκληρωμένος και εκτιμάται ότι θα παραδοθεί στην κυκλοφορία μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα έως περίπου τις 10 Απριλίου. Αν προκύψουν νεότερες εξελίξεις για την πορεία του έργου, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μπορείτε να αφήσετε τις παρατηρήσεις ή τις εμπειρίες σας στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Εδώ, μέσα από αέρινες εικόνες, αφηγήσεις και ντοκιμαντέρ, ανακαλύπτουμε την Κρήτη σε όλο της το βάθος, από τις μεγάλες κατασκευές μέχρι τα πιο απόμερα τοπία, τις τοπικές ιστορίες και τις καθημερινές στιγμές του νησιού. Δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο και ακολουθήστε μας στο επόμενο ταξίδι.